Συντριπτική είναι η αποχή των εκπαιδευτικών από τη διαδικασία της αξιολόγησης, με τα ποσοστά να φτάνουν ως και το 100% στο Ηράκλειο. Η διαδικασία, η οποία έρχεται σε μια περίοδο πανδημίας, όπου δεν έχουν τηρηθεί από την πλευρά του Υπουργείου όλα τα μέτρα για την ασφαλή μετάβαση μαθητών στο σχολείο, και αντί να δούμε τα πραγματικά προβλήματα αυτής της περίοδου μέσα από νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν έρθει σε διάλογο με τις ομοσπονδίες, φέρνει συνεχώς κάτι καινούριο. Σε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, οι δάσκαλοι ζήτησαν διάλογο επί της ουσίας και από μηδενική βάση. Δεν ωφέλησε σε κάτι η σημερινή συζήτηση, υπό την έννοια ότι η Υπουργός Παιδείας είναι μετακίνητη στις θέσεις της, τόσο όσον αφορά και την κατάργηση του θεσμού του αιρετού στα υπηρεσιακά συμβούλια, το θέμα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που επιστημονικά είναι ανεπαρκής και χρονικά άκυρη αυτή η διαδικασία. Ο Υπουργός δεν βλέπει, δεν κατανοεί ότι έχει απέναντι όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι δεν είναι αντίθετοι στην αξιολόγηση, αρκεί αυτή να γίνεται με γνώμονα την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Εμείς έχουμε πρόταση ξεκάθαρη σαν κλάδος. Θέλουμε την αξιολόγηση, αλλά μια αξιολόγηση η οποία θα αναδείξει τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου και θα διατηρήσει το σχολείο σε δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Πρέπει να γίνεται μια ανατροφοδότηση με ποιοτική αξιολόγηση, υπό την έννοια ότι δεν μπορούν να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν δείκτες όπως η μαθητική επίδοση ή άλλες πλευρές της μαθησιακής διαδικασίας. Από τις μέχρι στιγμής νομοθεσίες του Υπουργείου βλέπουμε μία πολιτική η οποία έχει ως στόχο να απομακρύνει το σχολείο από το δημόσιο και να περάσει στους ΟΤΑ, το οποίο θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να δούμε σχολεία κατηγορηποιημένα, δηλαδή θα έχουμε ένα καλό σχολείο και ένα κακό σχολείο, το οποίο θα έχει και ως άμεσο αντίκρισμα στην χρηματοδότησή του. Κατηγοροποιεί σχολεία εκπαιδευτικούς και μαθητές, είναι μια συγκριτική αξιολόγηση στην οποία θα αγκαιτοποιήσει, αν θέλετε, γειτονιές, σχολεία, μαθητές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας χαρακτηρίζει την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως αυτονόητο εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Σκοπός των μεταρρυθμίσεών μας είναι η συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και της καθημερινότητας όλων των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες δρομολογούμε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική διαδικασία. Την ίδια ώρα φαίνεται πως το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει την παράταση του σχολικού έτους το καλοκαίρι, με τους εκπαιδευτικούς να τονίζουν ότι κάτι τέτοιο θα είναι ομολογία αποτυχίας της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί από μόνοι τους κατάφεραν να στήσουν την τηλεκπαίδευση, καθώς φανταστείτε ότι από τον Αύγουστο περιμένουμε ένα σεμινάριο επιμόρφωσης από το Υπουργείο σχετικά με την τηλεκπαίδευση, το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει μετά από 7 μήνες. Και αυτό έχει ως άμεσο αντίκρισμα, ναι μεν τα παιδιά να απασχολήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης, αλλά η ουσία της μάθησης γίνεται εντός του σχολείου.